σχολείο, στο βολίγιο υπάρχει κρούσμα και σε καθηγητή και σε μαθητή, η οποία η τάξη αφού διαγνώστηκε το κρούσμα δεν έχει απολυμανθεί ακόμα. Ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, ξέρουμε και γι' αυτό δεν κάνουμε πίσω. Είμαστε νικητές γιατί έχουμε καταφέρει να κάνουμε συλλογικούς αγώνες, μαζικούς αγώνες. Έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε και να ακουστούμε στην κυβέρνηση. Σε συνάντηση που είχαμε με την Κεραμέως, με την κυρία Κεραμέως, η ίδια δεν απάντησε ποτέ στα αιτήματά μας. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ότι ο κορονοϊός δεν κολλάει σε μαθητές και ότι οι καθηγητές υπάρχουν όλοι και, δεν υπάρχουν, και υπάρχουν μηδέν ελλείψεις. Αυτό εμείς οι μαθητές ξέρουμε καλά ότι δεν ισχύει. Καταλαβαίνουμε αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης. Δεν δεχόμαστε την καταστολή που μας πουλάει. Έχουμε φάει σε πολλές πορείες, έχουμε φάει πάρα πολλά χημικά. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ, έχουν συλλάβει οι μαθητές μας ηλικία 14 και 15 χρονών. Εμείς όλο αυτό μας δίνει δύναμη, μας χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο να προχωράμε μπροστά, να συνεχίζουμε δυναμικά και οργανωμένα. Οι μαθητές έχουν δίκιο και δεν πρόκειται να περάσει αυτή η κατάσταση. Απαιτούμε εδώ και τώρα τα τμήματα να είναι επαρκή και να μην έχουμε λήψη καθηγητές μας. Να είμαστε ασφαλείς για εμάς και τις οικογένειές μας. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Ηλίας ο Πατίδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Γεια σας, παιδιά. Απευθύνουμε χαιρετισμό εκ μέρους σωματείου των εκπαιδευτικών. Είμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα σας και το ξέρετε. Σε όλη τη διάρκεια αυτού του μεγάλου αγώνα που δίνεται, έναν αγώνα στον οποίο πρέπει να πω, παιδιά, ότι είστε ήδη νικητές. Είστε ήδη νικητές γιατί άκουσε όλη η κοινωνία ότι έχετε δίκιο. Στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα τι γνώμη έχουν για τον αγώνα, για τις καταλήψεις, ανεξάρτητα τι ψηφίζουν γονείς, στήριξαν τα αιτήματα και την κινητοποίηση σας. Το ίδιο κάναμε και στη μεγάλη μας πλειοψηφία η εκπαιδευτική, γιατί ξέρουμε ότι τα αιτήματα αυτά ήταν και δικά μας αιτήματα. Συναντήσατε καταστολή, δεν κάνατε πίσω. Καταστολή που ακόμα και σε μεγάλους είναι πρόκληση, πόσο μάλλον σε παιδιά 15, 16 και 17 χρονών, σαν αυτά που ζήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας και στο ΜΟΛ, αλλά και σε άλλες, κινητοποιήσεις. Με αποκορύφωμα την οδηγία που δώσαν στους καθηγητές, να βάζουμε απουσίες στα παιδιά που συμμετέχουν στον αγώνα και στις κινητοποιήσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων του Πειραιά, η απαράδεκτη αυτή οδηγία δεν υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό και σημαντικό γεγονός, δηλαδή να αρνούνται οι εκπαιδευτικοί να λειτουργούν σαν παιδονόμοι και να λειτουργούν απέναντι στους μαθητές τους που αγωνίζονται, όπως θέλει το Υπουργείο να κάνουν. Και πρέπει να πω για να μην σας κουράσω ότι είστε νικητές όχι μόνο γιατί όλοι είδαν ότι έχουν δίκιο οι μαθητές, αλλά γιατί σε πάρα πολλά σχολεία πετύχαμε πράγματα. Πετύχαμε να σπάσουν τα τμήματα εκεί που μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν καθηγητές να στείλουμε. Πετύχαμε να αξιοποιηθούν αίθουσες που παραμένανε κλειστές γιατί δεν θέλανε να στείλουν καθηγητές. Πετύχαμε να γίνουν τεστ σε ορισμένες περιπτώσεις σχολείων που αρνόντουσαν να κάνουν τεστ, αλλά να στείλουν και καθαρίστριες σε πολλά σχολεία που δεν έφτανε η καθαριότητα, με παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια, στο Υπουργείο και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα κρατάμε, συνεχίζουμε τον αγώνα με το κεφάλι ψηλά. Είστε ήδη νικητές, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όταν κάποιες φορές μου λένε ότι οι μαθητές είναι πολύ μικροί για να αγωνίζονται, λέω εγώ που είμαι δίπλα στους μαθητές που αγωνίζονται και βλέπω με πόση ωριμότητα το κάνουν, λέω ότι καμιά φορά ξεπερνούν και τους μεγάλους. Συγχαρητήρια, παιδιά, συνεχίζουμε.